Γεια σου και καλώ ήρθες στη World, Είμαι Μαδίνα Καμπακίδου και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να συσκευάζεις τα προϊόντα που αποστέλλεις στους πελάτες σου και να δημιουργήσεις μια πρώτη καλή εντύπωση. Όταν μπαίνεις σε ένα κατάστημα ελληνικής πώληση, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρείς ίσως ο φωτισμός, η μουσική, τα ράφια, η διακόσμηση. Ανεξάρτητα από το τι κοιτά πρώτα, είναι όλα μέρο μια προσευμένη ατμόσφαιρα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τη εικόνα αυτού του καταστήματο. Ω ηλεκτρονικό λαιμοπολιτή, όμω, είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργηθεί αυτό το είδο περιβάλλοντο. Ναι, εντάξει, στο σελίδα σου η διάταξή σου μπορεί να είναι μοναδική, μπορεί να χρησιμοποιήσει τολμηρά θέματα, ζωηρέ φωτογραφίε προϊόντων, αλλά είναι αρκετό για να μεταφέρει ποιο ή ποια είσαι πραγματικά ω ηλεκτρονικό κατάστημα. Το πιο κοντινό σημείο επαφή που μπορεί να έχει με τον πελάτη είναι η στιγμή που ο πελάτη βάζει την παραγγελία του. Σε αυτό το σημείο, ο πελάτη σου δεν είναι απλώ ένα ανώνυμο καταναλωτή στην άλλη πλευρά τη οθόνη του υπολογιστή. Το προϊόν σου, η μάρκα σου είναι κυριολεκτικά στα χέρια του. Υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε για να κερδίσει του πελάτε σου μέσω τη συσκευασία. Σήμερα θα μιλήσουμε για μερικούς ενδιαφέροντες τρόπους που μπορείς να βελτιοποιήσεις τις αποστολές σου για να βελτιώσεις το ηλεκτρονικό σου κατάστημα. Πρώτον, να έχεις διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας. Όταν ένα πελάτη λαμβάνει το πακέτο σου, μπορεί να έχει ερωτήσει, να θέλει να αναφέρει ένα πρόβλημα ή να κάνει μια καινούργια παραγγελία. Συμπερίλαβε τον αριθμό τηλεφώνου σου, το email σου και τη διεύθυνση του ιστότοπου σου σε μια ετικέτα. Βάλτα στη συσκευασία ή οπουδήποτε αλλού μπορεί εύκολα να το βρει μέσα στο πακέτο. Δεύτερον, προμοτάρισε την επωνυμία σου. Πρόκειται για μια μεγάλη ανεπαρκώ χρησιμοποιούμενη μέθοδο και μπορεί να αυξήσει το ποσό των αγοραστών που επιστρέφουν. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να λώσει μαντικείμενα. Εάν πουλάς κεριά, προϊόντα μπάνιου και σώματο ή οτιδήποτε τελειώνει, θα οδηγήσει τον πελάτη πίσω σε σένα και όχι στον ανταγωνισμό πάντα να προωθεί το λογότυπό σου. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα ωφέλη τη επωνυμία ενό κουτιού αποστολή, αλλά είναι ένα από του πιο απλού και αποτελεσματικού τρόπου για να αυξηθεί η αναγνώριση τη μάρκα σου. Εάν στου πελάτε σου είναι ευκολότερο να θυμούνται το εμπορικό σήμα σου μετά τη χρήση του προϊόντο σου, είναι πιο πιθανό να παραγγείλουν από σένα στο μέλλον. Αν παραμείνει συνεπή με το λογότυπό σου, θα είναι ευκολότερο να δημιουργήσει μια πιστή πελατειακή βάση. Τρίτον, δείξει στον πελάτη σου ότι τον εκτιμάς. Ένα από του καλύτερου τρόπου για να αυξήσει τι παραγγελίε σου με την εκτίμησή σου προ τον πελάτη είναι μέσω κουπονιών ή εκτόσεων. Δείξει στου πελάτε ότι η παραγγελία του σημαίνει πολλά για σένα και ότι ελπίζει σε μια νέα συνεργασία μαζί του στο μέλλον. Ένα άλλο τρόπο για να δείξει την προσοχή σου στον πελάτη είναι να αφήσει μια σημείωση. Αυτό μπορεί να το τοποθετήσει στο εξωτερικό του κουτιού ή ακόμη και ω ένθετο. Αν τοποθετήσεις μια ετικέτα «Ευχαριστούμε στο εσωτερικό νοσκουτιού» μπορείς να το προσωπήσει, δηλαδή απευθύνσει τον πελάτη με το όνομά του και υπέγραψε χειρόγραφα με το δικό σου όνομα για να δείξεις ποιος συσκεύασε την παραγγελία του. Τέταρτον, χτίσε τους ακολούθους στα social media. Εάν θέλεις να ενισχύσει την παρουσία σου και την επωνυμία σου στο διαδίκτυο, συμπερίλαβε μια ετικέτα στη συσκευασία σου ή στο προϊόν σου με τα social media που βρίσκεσαι. Πες, πες τους όμως γιατί πρέπει να ακολουθήσουν την επιχείρησή σου και δώσ' τους ένα κίνητρο, παραδείγματος χάρη χρήσιμα άρθρα ή κάποιε συμβουλέ θα σε κάνουν δημοφιλή στους πελάτες σου. Πέμπτον, γύρισε τους ήδη αγοραστές σε ειδικούς πελάτες. Υπενθύμησε στους πελάτες σου να αφήνουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία τους. Οι έμποροι ελληνικής πώληση γνωρίζουν πόσο πολύ τιμή είναι η ανατροφοδότηση, τα λεγόμενα feedback, ε, βοηθά πάρα πολύ στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Μια μεγάλη βαθμολογία στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδε, γιατί μπορεί να πουλά στο eBay, στο Amazon ή στο Etsy, θα ενισχύσει την αξιοπιστία σου και θα αυξήσει την ποσότητα των παραγγελιών στον ιστότοπό σου. Η αλήθεια είναι ότι μόνο ένα μικρό τμήμα αγοραστών αφήνει σχόλια για τον πολιτή. Η υπενθύμηση στου πελάτε σου να σχολιάσουν την εμπειρία του για να ενισχύσουν τι αξιολογήσει σου. Μπορεί ακόμη να του στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα email, που θα του υπενθυμίσει να αναθεωρήσουν το κατάστημά σου. Αυτό θα φέρει τους πελάτες πίσω στην ιστοσελίδα σου και θα τους υπενθυμίσει πόσο υπέροχη εμπειρία είχαν όταν αγόρασαν από σένα. Επίση, πολύ σημαντικό είναι να σκεφτεί πώ θα κάνει τη συσκευασία, πώ θα είναι το πακέτο σου, πώ θα είναι το χαρτί περιτυλίγματο μέσα. Ε, δεν είναι ωραίο να χρησιμοποιείς πλαστική σακούλα, αυτή με, με τι φουσκαλίτσε, την γνωστή, την κλασική. Μπορεί να πάρει λίγο άχυρο ε, ή λίγα μικρά χρωματιστά φελιζόλ. Ε, και γενικά, μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο πακέτο ε, να χρησιμοποιήσει όλου του πέντε παραπάνω τρόπου που σου είπα. Και πίστεψέ με, θα δεις πολύ μεγάλη εξέλιξη και στις ε, αποστολές των δεμάτων και στις επαναλήψεις. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία, σου εύχομαι να τα βάλεις σε πράξη. Ε, μέχρι το επόμενο βίντεο, να σε καλά!